Το Eurotaxi Καβάλα, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα, προχωρούν σε μια κοινωνική υπηρεσία μέσα από την δωρεάν μετακίνηση από και προ τα εμβολιαστικά κέντρα τη Καβάλα σε κατοίκου τη πόλη ηλικιών από 80 ετών και πάνω. Η εξυπηρέτηση και η φροντίδα των ηλικιωμένων και η διασφάλιση τη υγεία του αποτελεί κύριο μέλημα τη Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα. Γι' αυτόν τον λόγο, ε, μετά από συνεργασία με το Γύρω και το πρώτο και το διοικητικό με συμβούλιο, αποφασίσαμε να προσφέρουμε μια κοινωνική υπηρεσία ε, στους ανθρώπους, στους ηλικιωμένους και κυρίως σε αυτούς οι οποίοι είναι μοναχικοί και είναι πάνω από 80 χρονών και θέλουν και επιθυμούν να εμβολιαστούν, αλλά δεν μπορούν να μετακινηθούν. Αποφασίσαμε με το Γύρω να τους προσφέρουμε εμείς μια δωρεάν μετακίνηση από και προ το εμβολιαστικό κέντρο και κυρίω στο νοσοκομείο τη Καβάλα, όπου αυτή η μετακίνηση θα είναι δωρεάν, προκειμένου να εμβολιαστούν και να νιώσουν ακόμα πιο ασφαλεί απέναντι στην πανδημία, απέναντι στο COVID-19. Η διασφάλιση τη δωρεάν μετακίνηση των ηλικιωμένων που επιθυμούν να εμβολιαστούν αφορά μόνο άτομα τα οποία πραγματικά το έχουν ανάγκη και θα ισχύσει μέχρι και τι 30 Μαρτίου. Τα έξοδα τη μεταφορά θα τα αναλάβει εξ ολοκλήρου η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα. Πράγμα μα έκανε μια πρόταση ο κύριο Αντιπεριφερειάρχης στο να συμμετέχει το γεωροτάξι στον εμβολιασμό των ηλικιωμένων ατόμων που έχουν που παρουσιάζουν κάποια προβλήματα για να μπορέσουμε να τα πηγαίνουμε στο νοσοκομείο και στα βουλιαστικά κέντρα για να μπορέσουν να βολιαστούν. Η... η, όλη διαδικασία η οποία θα γίνει είναι από, θα κλείνουν ραντεβού επάνω στο γεροτάξι οι συνάνθρωποι μας και από εκεί και πέρα την επαύριο θα πηγαίνει το αυτοκίνητο στο σπίτι τους να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο χωρίς καμία επιβάρηση και επίσης το αντίθετο και από το νοσοκομείο στο σπίτι ελπίζουμε και εμείς έτσι με αυτόν τον τρόπο να συμμετέχουμε, να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας σε, για να μπορέσει να καταπολεμηθεί όλη αυτή εδώ πέρα η πανδημία η οποία μαστίζει όλο τον κόσμο. Εμείς από την πρώτη στιγμή σαν γεωροτάξη της πανδημίας έχουμε πάρει όλοι τα απαραίτητα μέτρα. Υπάρχουν ε, τα διάφορα, διάφοροι καθαρισμοί οι οποίοι γίνονται στο αυτοκίνητό μας και προσπαθούμε τους επιβάτες μας να τους, να τους, μεταφέρουμε όσο το δυνατόν ασφαλέστερα χωρίς να υπάρχει κίνδυνο του ιού. Παράλληλα, ο κύριο Αντωνιάδη αναφέρθηκε και στην υπογραφή τη σύμβαση του έργου τη επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού προπολογισμού 1.550.000 ευρώ. Ένα έργο προπολογισμού 1.550.000 ευρώ. Οι εργασίε θα γίνουν στο προσύνομο μόλο από, την, από τα πρανή της Παναγίας μέχρι και το Ακρομόλιο και συγκεκριμένα θα, έχουμε, τα υπάρξει μια ηλεκτρομηχανολογική υποστήριξη του μου μόλου με δίκτυο φωτισμού. Στη συνέντευξη τύπου το παρόν έδωσε και ο εκπρόσωπος της κατασκευαστικής εταιρείας Πέτρος Μεγκλής. Είναι ένα έργο το οποίο θα ξεκινήσει άμεσα είναι καλή περίοδο που υπογράφουμε. Αν υπογράφαμε τον Νοέμβρη, θα είχαμε ένα χειμώνα μπροστά μα που θα ήταν δύσκολε οι εργασίε. Τώρα θα ξεκινήσουμε άμεσα. Είναι ένα έργο που το χρειάζεται η πόλη. Θα την ομορφύνει, παρότι είναι πάρα πολύ όμορφη. Εμεί θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, θα το ολοκληρώσουμε εγκαίρω και άρτια. Έτσι, παρά τι δύσκολε συνθήκε που υπάρχουν λόγω COVID, αυτό αυξάνει λίγο τη γραφειοκρατία ώστε να κινηθούν κάποια πράγματα.